Μετά από δεκαετίες που παραμένει στην επικαιρότητα ως πάγιο αίτημα φορέων και πολιτών, φαίνεται ότι το επόμενο βήμα για τη βελτιστοποίηση των συνθήκων για τους χώρους που απονέμεται η δικαιοσύνη σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, έγινε μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής που ενέκρινε μια σειρά έργων με τη σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα και ανάμεσά τους περιλαμβάνει την υλοποίηση νέων δικαστικών μεγάρων στο Ηράκλειο και τα Χανιά και ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου στο Ρέθυμνο, με την προκήρυξη του διαγωνισμού να αναμένεται το Μάιο του 2021 και αναθέτουσα αρχή τη Γενική Γραμματεία Υποδομών. Αναμέναμε την απόφαση της Διυπουργικής που θα εγκρίνει την ένταξη των σχετικών έργων στα ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, αναμένουμε πλέον την προκήρυξη του διαγωνισμού τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Αυτό τώρα αναμένουμε. Προφανώς είναι μια θετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, όπως λαϊκά λέγεται, όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Οπότε το σημαίνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε επιφυλακτικοί, περιμένοντας την υλοποίηση των σχετικών εξαγγελιών. Τα έργα σε επίπεδο Κρήτης έχουν προϋπολογισμό 121 εκατομμύρια ευρώ και εκτός από την αρχική ικανοποίηση που η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει, όσοι γνωρίζουν καλά την πορεία του αιτήματος και τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί, διατυπώνουν και μια επιφυλακτικότητα σε σχέση με την πορεία του έργου, που εδώ και χρόνια, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, θα έπρεπε ως αίτημα να έχει ικανοποιηθεί. Έχει εξαντλήσει προπολού τις δυνατότητες του το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Και εν πωλής υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ έχω τις σχετικές επιφυλάξεις όσον αφορά την στατικότητά του και την ασφάλεια του υφιστάμενου. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Καιρός είναι έστω και καθυστερημένα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για άλλη μία φορά την αναπτυξιακή προσέγγιση της κυβέρνησης και πώς μέσα από συντονισμένες ενέργειες προχωράει με ταχύτητα ο σχεδιασμός αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των υποδομών του κράτους. Σχολίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, προβλέπονται παρεμβάσεις στο δικαστικό μέγαρο που ανέρχονται σε 3.326.000 ευρώ. Το έργο θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί, επανέλαβε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος πρόσθεσε ότι διατηρεί μια επιφύλαξη σε σχέση με το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα των 3 ετών για την υλοποίηση του έργου που έχει αναφερθεί. Το χρονοδιάγραμμα θα έλεγα ότι είναι υπεραισιόδοξο, αυτό τουλάχιστον που ακούμε περί 3 ετίας που θα απαιτηθεί για την ανέγερση, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν το πράγμα ξεκινήσει, θεωρώ ότι και μπει το νερό στα βλάκι που λέμε. Νομίζω ότι έστω και με κάποιες καθυστερήσεις είναι θετική η εξέλιξη. Εκτός από τα δικαστικά μέγαρα της Κρήτης, η Διυπουργική Επιτροπή ενέκρινε έργα συνολικού προϋπολογισμού 310 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή 7 συνολικά νέων και την ανακατασκευή 5 υφιστάμενων δικαστικών μεγάρων στην Κεντρική Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα.